την όσο το δυνατόν συντομότερη καταβολή των μπρονιακών επιδομάτων για το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2012, ζήτησε με επιστολή της από τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία μάλιστα στην επιστολή της αυτή επισημαίνει πως την ανεπάρκεια του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να την πληρώνει ο φτωχός και ανάπηρος πολίτης. Απευθυνθήκαμε, όπως αναφέρατε, στους κυρίους Λοβέρδο και Γιαννίκη, Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών, οι οποίοι τελούν μεν υπό παρέτηση, αλλά μέχρι να αντικατασταθούν είναι υπουργοί. Κοινοποιήσαμε επίσης την ίδια επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής και ζητήσαμε να καταβληθούν τα επιδόματα Μαρτίου και Απριλίου όσο το δυνατόν συντομότερα εντός του μηνός Μαΐου. Οι πολίτες με αναπηρία, η αναπηρική οικογένεια δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη αν το κράτος είναι ανεπαρκές και δεν μπορεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει. Εάν δηλαδή το κράτος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την απογραφή και να θέσει σε λειτουργία το Εθνικό Μητρό Ατόμων με Αναπηρία, επιδοματούχων με αναπηρία, δεν ευθύνονται οι πολίτες με αναπηρία. Ευθύνονται αυτοί που είχαν την ευθύνη να το οργανώσουν και να το κάνουν λειτουργικό και αποδοτικό προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και της κοινωνίας. Γι' αυτό και ζητήσαμε στην επιστολή μας να καταβληθούν τα επιδόματα με τον παλαιό τρόπο και να μην χρεώσουν στους πολίτες, στους πιο φτωχούς Έλληνες, την ανεπάρκειά τους. Με τα έως τώρα δεδομένα όμως, τα προνοιακά επιδόματα αναμένεται να καταβληθούν εντός του επόμενου μήνα, με αποτέλεσμα να τίθεται ακόμα και ζήτημα επιβίωσης για όσους συντηρούνται μόνο με αυτά τα χρήματα και οι οποίοι δυστυχώς μόνο λίγοι δεν είναι.